Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, πάμε μαζί να δούμε όλες τις εξελίξεις από την αγαπημένη μας σειρά. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου, και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Ο γιατρός Ανδρέας Πανθέος μόλις έχει γυρίσει από το ταξίδι του μέλητος με τη σύζυγό του, Μάρμο, την οποία όμως η υπόλοιπη οικογένεια των Πανθέων έχει απορρίψει με συνέπεια να μην παραβρέθει κανείς στον γάμο τους. Ο πατριάρχης της οικογένειας, Βλάσης Πανθέος, όμως λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή θα ζητήσει να γνωρίσει τη γυναίκα του γιου του, θα την αποδεχτεί, δίνοντας την ευλογία του αλλά παράλληλα θα κάνει και κάτι ακόμα που θα παραξενέψει τους πάντες. Θα αποκηρύξει τη σύζυγό του και μητέρα των 6 παιδιών τους, Νένα, η οποία έφυγε επίσης από τη ζωή πριν από μερικά χρόνια. Μυστικά από το παρελθόν θα έρθουν να στοιχειώσουν την οικογένεια των Πανθέων και νέες γνωριμίες θα αρχίσουν να ξετυλίγουν ένα περίεργο κουβάρι στη μοίρα των βασικών μελών της οικογένειας. Και μέσα στο πένθυμο κλίμα που ακολουθεί τον θάνατο του Βλάση Πανθέου, μια υποπτή, απειλητική φιγούρα κινείται στους δρόμους της Αθήνας. Ο Ισίδωρος προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ της ανακάλυψης ότι υπάρχει ένα νωθό παιδί στην οικογένεια των Πανθέων. Ο Ανδρέας θα κάνει προσπάθειες να γεφυρώσει το χάσμα της γυναίκας του, Μάρμος, με την υπόλοιπη οικογένεια. Έτσι θα ζητήσει από τον Κίτσο να αποτελέσει την πρώτη γέφυρα μεταξύ των Πανθέων και της σύζυγου του. Η κηδεία του στρατηγού Βλάση γίνεται με τις τιμές που του αξίζουν. Όλο το γραμματικό δίνει το παρόν αλλά ανάμεσα στον κόσμο υπάρχει και ένας άντρας που δεν τον ξέρει κανένας. Η Πέλα θα φύγει από τον Κίτσο και θα ζητήσει τη βοήθεια του Τέλη. Αυτός θα προσπαθήσει να της βρει πλαστά διαβατήρια για να τη φυγαδεύσει εκτός Ελλάδας. Η Πέλα αφού του πει τι έγινε στη Θεσσαλονίκη και για ποιο λόγο την κυνηγάνε θα πάει εκεί που την στέλνει ο Τέλης για να πάρει τα χαρτιά της. Όμως δεν μπορεί να υπολογίσει τι την περιμένει, σε εκείνη την κακόφημη περιοχή που θα βρεθεί μόνη της. Ο Κίτσος εκλιπαρεί τον Ανδρέα να σώσει την τραυματισμένη Πέλα χωρίς να την πάει στο νοσοκομείο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στη Μάρμο. Όμως η ζωή της Πέλας βρίσκεται σε κίνδυνο και ο Ανδρέας θα αναγκαστεί να ρισκάρει πολλά περισσότερα από την υπόλοιψη και το κύρος του. Παράλληλα ο Στάθης συνεχίζει να ψάχνει στοιχεία που να αποδεικνύουν την παρατυπία που έχει εντοπίσει στην εταιρεία του Βαλίδη. Το όνομα ενός Αρμένη προμηθευτή θα του τραβήξει την προσοχή. Η Δέσποινα στο μεταξύ, έχει μάθει για τη δυσμενή οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η αδερφή της Μερόπη, και για τον κίνδυνο να χάσει το σπίτι της και αποφασίζει να τη βοηθήσει. Τέλος ο Ισίδωρος προσεγγίζει τη Μιρέλα αναζητώντας τη σκοτεινή πλευρά του πατέρα του. Η Χρυσοστόμη προσπαθεί να τον αποτρέψει να σκαλίζει το παρελθόν, ενώ ο Μαρμάρης επιχειρεί με κάθε μέσο να τον πείσει να ξανανοίξει τα μεταλλεία. Τα κλειστά μεταλλεία που κρατούν κρυμμένα τα μυστικά των Πανθέων εδώ και καιρό. Ο Ανδρέας έρχεται αντιμέτωπος με τις ερωτήσεις των αστυνομικών που καταζητούν την Πέλα. Ο Τέλης καταφέρνει τελικά να την φυγαδεύσει στο μαγαζί του. Ο Κίτσο ζητάει συγγνώμη από τον Ανδρέα που τον έφερε σε δύσκολη θέση και εκείνος σε αντάλλαγμα του ζητάει να φτιάξει το πορτρέτο της Μάρμος. Η Μάρμο όμως αρνείται να ποζάρει για τον Κίτσο. Ο Δημητρής ανακοινώνει στη Θάλια την πρόθεση του να μπαρκάρει, εκείνη όμως τον παρακαλεί να το ξανασκεφτεί. Οι επίμονες ερωτήσεις του Ισίδωρου για τη Μιρέλα και τις σχέσεις της με τον πατέρα του προκαλούν την ανησυχία της Χρυσοστόμης, ενώ οι υποψίες πως υπάρχει δεύτερη διαθήκη από τον στρατηγό αρχίζουν και γίνονται εντονότερες. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.